Έχω ζήσει πολλά πράγματα στη ζωή μου που η Ναταλία μου φαίνεται γατάκι. Μπορεί και όχι. Η Γερμανού ξανάρχεται. Αύριο, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Είμαι καλά φωτισμένη εγώ, γιατί αυτό είναι το βασικό. Ε, Ελενάκη μου, δεν πας να αλλάξεις φόρμα γιατί φοράω εγώ λευκά? Τώρα εσύ το έβαλες επειδή ξέρεις ότι θα βάλω εγώ λευκό. Όχι, εγώ μην κοδέσεις, να φοράω ό,τι θέλω. Και εγώ είμαι καλυσμένη, φοράω ό,τι θέλω. Αυτό θα βάλω. Υπάρχουν και άλλα χρηματάκια στην καρτέρα από μέσα να θες να βάλεις? Όχι, όχι, αυτό έφερα είναι δικό μου, δεν φοράω ξένα ρούχα. Πολύ καλά, θα τα πούμε την Παρασκευή. Εντάξει, οκ. Okay. Η Γερμανού ξανάρχεται. Αύριο, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Σας πω, και ο δικός σου μικρός είναι. Μικρός δεν είναι, κοντός είναι. Κοντός. Ναι, είναι και μικρός. Όχι, είναι μικρός, κανονικός. Κανονικός, είναι, ναι. Είναι πολύ, πολύ το κοντούλης μου. Εμένα είναι πολύ μικρός, ρε εσύ. Εντάξει, ρε εσύ, αφού αυτά σε βολεύουνε. Ναι, γιατί ναι, τον παίρνεις και μαζί σου όπου θες, βασικά. Ναι, δεν έχει να φέρει αντιρρήσεις. Τα μεγάλα είναι ζόρικα. Εσένα να σ' ακούει. Στην αρχή όχι πολύ το πιστεύεις, ότι... αλλά χωρίς να το επιδιώξω, μετά άρχισε να ακούει. Δεν ξέρω, ίσως η σχέση ορίμασε. Α, μπορεί. Σε συνήθισε κιόλας. Ναι. Είναι και να μάθει κιόλας. Και εμείς πια έχουμε δεθεί μετά από τόσο καιρό, παρότι ναι, σου λέω... Εσένα λερώνει με στο σπίτι. Θα κρατηθεί πάρα πολύ. Θα λερώσει, ξέρεις, αν έχει να βγει 2 μέρες. Αυτά τα μικρά σκυλιά, ρε παιδί μου. Τα λέμε την Παρασκευή με τη Μαρία Παπαδήμου. Η Γερμανού ξανάρχεται. Την επόμενη Παρασκευή, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Ρε Ναταλία, τώρα με το τελευταίο, έτσι, με το τελευταίο διάστημα που είχε αυτούς τους αέριδες, αναρωτιόμουν, έπρεπε να τριμάρω το 4-2 ή θα ήμουν καραόβερ, γιατί δεν έχω μικρότερα όμως πανιά και μικρότερα, με μικρότερη σανίδα. Αλλά το μεγάλο μου το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Στην πότζα, δεν ξέρω αν πρέπει να ποδήσω απότομα μέχρι να έρθει στο κέντρο το πανί για να το αφήσω και να γυρίσει για να στρίψω. Αλλά δεν ξέρεις πότζα, δεν είσαι προ, δηλαδή. Ναταλία! Ναι. Σου μιλώ για την πότζα. Ναι, αλλά θα πούμε και τίποτα άλλο την Παρασκευή, ε. Θες να πούμε για το πόδισμα? Η Γερμανού ξανάρχεται. Την επόμενη Παρασκευή, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Θέλω πλέον να σου πω, Βάνα μου, ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή οι ερωτήσεις είναι λίγο σκληρές, είναι πολλές φορές αδιάκριτες. Δηλαδή, αν νιώσεις κάπου άσχημα ή δεν θέλεις να απαντήσεις κάτι. Νομίζω ότι ξέρεις ότι δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Δηλαδή, γιατί το λες όμως? Απαντάς τα πάντα, δεν έχεις θέμα. Δηλαδή, μπορώ να ξεκινήσω, έτσι. Μόνο. Πόσο αδιάκριτη και να είναι η ερώτηση. Αλίμονο, γι' αυτό είμαι εδώ μαζί σου, άλλωστε. Okay. Με μεγάλη μου χαρά. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, ποια είναι τα όνειρά σου για το μέλλον? Αυτό ήταν το αδιάκριτο, αυτό ήθελες να με ρωτήσεις? Ναι. Καλά, συγγνώμη. Δηλαδή, τώρα. Είναι... Συγγνώμη, τώρα φταίω εγώ, αν φύγω. Τι είπα? Τι είπα? Η Γερμανού ξανάρχεται. Αύριο στις 11:30 το βράδυ στον Αντένα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ο Μουτσινάς ξανάρχεται, η Γερμανού έφυγε. Επιτέλους για κάποιους, επιτέλους για κάποιους άλλους. Κάθε Παρασκευή τα λέμε εδώ μαζί. Ήρθα με ένα σκοπό, να μάθω στην Ναταλία Γερμανού τι σημαίνει. Κάνουμε προλόγους, κάνουμε stand-up comedy, κάνουμε... Πολύ χαίρομαι που ήρθες να μου μάθεις να κάνω προλόγους stand-up comedy. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σε μάθω και εγώ να κάνεις καμιά καλή συνέντευξη, ξέρεις. Ναι. Ξέρω. Όχι. Η Γερμανού ξανάρχεται. Αύριο, στις 11:30 το βράδυ, στον Αντένα. Κρατερούλη, ποια θεωρείς την καλύτερη παρουσιάστρια αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση? Πραγματικά με φαίνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αν θεωρείς αυτό δύσκολη θέση, περίμενε την Παρασκευή. Η Γερμανού ξανάρχεται. Παρασκευή στις 11:30 το βράδυ στον Αντένα. Ναταλία μου, εγώ ένα όνειρο έχω όλη τη ζωή. Να παντρευτώ, να βάλω ένα ωραίο λευκό νηφικό, να πάω στην εκκλησία, να παντρευτώ τον άντρα της ζωής μου και να κάνω πολλά πολλά παιδιά. Μια μεγάλη οικογένεια. Παιδιά, τι έχω, δεν μου πω ότι έχουμε την Παρασκευή. Η Γερμανού ξανάρχεται. Παρασκευή στις 11:30 το βράδυ στον Αντένα. Σύντομο τεστ γνώσεων για τη Eurovision στο Γιώργο Καπουτζίδη που ξέρει τα πάντα. Okay. Λοιπόν, ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Dana International? Σάρων Κοέν.
Τέλεια. Τι φορούσε στο κεφάλι του ο τραγουδιστής της Ουκρανίας στη Eurovision το 2007? Φορούσε ένα αστέρι. Ασημία αστέρι. Καταπληκτικός. Τρίτη και τελευταία. Ποιος έγραψε τους στίχους στο νικητήριο τραγούδι My Number One το 2005? Εύη Δρούτσα. Γιώργο. Γιάννης Δόξας. Γιώργο. Γυναίκα μου. Γυναίκα που είχε γράψει. Μήπως δεν είναι πολύ γνωστή. Δεν θα είναι γνωστή. Η Γερμανού ξανάρχεται. Αύριο στις 11.30 το βράδυ στον Αντένα. Αυτά τα θεωρείτε φώτα που μου έχετε βάλει σήμερα? Δηλαδή, το γεγονός ότι φαίνεται η κάθε μου ρητίδα. Έχω 4 και τις βγάζετε 6. Δηλαδή, σου έχω πει θανό. Την κάμερα, θολή. Ποιο θολή? Δεν με νοιάζει, μην βλέπει τίποτα ο τηλεθεατής. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Βάλε βαζελίνη στην κάμερα, βάλε καλσόν, βάλε φίλτρα κι άλλα. Ασπά. Αυτό το ειρωνικό υφάκι, μα το θα γίνω σκύλα και θα σου βγάλω τα μάτια. Ναταλία, δεν καταλαβαίνω την έκδοσή σου. Η Γερμανού ξανάρχεται την επόμενη Παρασκευή, 11.30 το βράδυ. Αυτή την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου, η εκπομπή «Η Γερμανού ξανάρχεται» γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο. Τι μπορεί και όχι. Η Γερμανού ξανάρχεται, αύριο στις 11.30 το βράδυ, στον Αντένα. Δηλαδή, ειλικρινά, Ναταλία, δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να γίνονται τηλεοπτικές εκπομπές για να σε συναντώ. Ένα τηλέφωνο. Δεν καταλαβαίνω. Περνάω τόσα. Μεγαλώνω. Έχω γίνει μπελάς. Δηλαδή, με έχει κάνει και ρεζίλια, ρε Ναταλία. Και ο Μάνος. Και εγώ είμαι η μάνα. Πρέπει να σου πω μερικά πράγματα. Κοίτα τι είναι. Δεν τρέπεσε λίγο. Τι είναι αυτά, καλέ. Τι είναι αυτά. Λες και είναι τότε που τη γνώριζα. 7 χρονών. Εγώ τι σου είπα, κορίτσι μου, βρες ένα 75 εκεί πέρα να δεις τη γεια σου, να δεις, θα σε προσέχει. Η Γερμανού ξανάρχεται αύριο στη 1 τη νύχτα στον Αντένα. Με λένε στα μάτια, σε λένε Ναταλία, κρατώ μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά. Ξέρεις τι, σταμάτα λίγο να παίζεις. Ναι. Θα ήθελα πολύ να σε συγκοντάρω. Αλλά τι γίνεται τώρα, εγώ αυτά τα τραγούδια δεν τα ξέρω. Γιατί την εποχή που τις κάνατε αυτές τις ταινίες, εγώ δεν είχα γεννηθεί. Ναι. Ναι. Ό,τι πεις. Η Γερμανού ξανάρχεται αύριο στη 1 τη νύχτα στον Αντένα. Κυρίες και κύριοι, αυτή την Παρασκευή, και μιας και είμαστε πια νύχτα, η εκπομπή Γερμανού ξανάρχεται θα κινηθεί σε χαλαρούς τόνους. Πολύ χαλαρούς, πολύ ήπιους, και θα κάνουμε μια πολύ βαθιά και πολύ ουσιαστική συζήτηση που αφορά τα βαθιά προβλήματα αυτής της χώρας. Η Γερμανού ξανάρχεται. Παρασκευή στη 1 τη νύχτα στον Αντένα. Η υπέροχη Κατερίνα Γκαγκάκη σήμερα είναι στην Όχι, ήθελα απλά να ξεκινήσω. Όχι, πάψε. Περίμενε, παιδί μου, θα ρωτούσα απλά αν θέλεις να την πάμε. Ξέρε, άνθρωπε, με έπρεξες πια. Παιδί μου, μισό λεπτό. Να ρωτήσω αν θες να την πάμε την κουβέντα. Πολύ κουραστικό, πολύ μιλάει. Πάψε. Να μην κάνω μια ερώτηση. Να ξεκινήσω να δω αν θέλει να το πάμε προσωπικά, να κινηθούμε σε επαγγελματικά. Εμένα μου είπαν ότι δεν θα μιλάει κάποιο. Κουράζομαι, πάψε ρε Ναταλία. Θέλω να σου πω και βγαίνει τα ωραία της ομοδοδίου. Διευθύντρια, εντάξει. Το γοναφήμα το κάνει μόνη της. Η Γερμανού ξανάρχεται. Απόψε, στη 1 τη νύχτα, στον Αντένα.